Ο Νοέμβριος ξεκίνησε με καταλήψεις σε 77 σχολεία της Κρήτης, με τους μαθητές να διαμαρτύρονται για το θέμα της Τράπεζας των Θεμάτων, για ελλείψεις εκπαιδευτικούς, 30 σχολεία υποκατάληψη στον νομό Ηρακλείου, 19 στα Χανιά, 13 στο Ρέθυμνο, 15 στο Λασίθι. Προσπαθούμε σήμερα όλοι μαζί να πούμε ένα όχι σε αυτή την προσπάθεια του κράτους να μας καταστρέψει μέσα σε εισαγωγικά και θέλουμε όσο πιο πολλά άτομα γίνεται μαζί μας αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Θα συνεχίσετε την κατάληψη. Είπαμε ότι η κατάληψη θα γίνει συμβολικά σήμερα για μία μέρα, γιατί στόχος μας δεν είναι να αποφύγουμε διδακτικές ώρες και να αργοπορήσουμε τα διαγωνίσματα που επέρχονται, οπότε θα είναι μόνο συμβολικά για σήμερα. Δεν έχει περάσει ούτε μία εβδομάδα από την επέτειο του μεγάλου όχι του ελληνικού λαού στην Ιταλική εισβολή της 28ης Οκτωβρίου του 1940 και εμείς οι μαθητές καλούμαστε να δώσουμε την ίδια απάντηση, όχι φυσικά σε ένα ξένο κατακτητή, αλλά σε ένα σύστημα παιδείας που απειλεί τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές, αλλά και την ίδια την κοινωνία εκ των έσω. Αυτό το αντιπαιδαγωγικό σύστημα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην αρχή της περασμένης χρονιάς και σηματοδότησε την αρχή ενός μαραθωνίου, όπου συναθλητές ήταν μαθητές, καθηγητές και γονείς, με τελικό φυσικά προορισμό την ολοκλήρωση της περίφημης ύλης. Μία ύλη διωγγωμένη και παράλογη, η οποία ήρθε να αγχώσει όλους εμάς του καινούριου συστήματος. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τα παιδιά της πρώτης και δευτέρας λυκείου, για τα οποία αλλάζει το σύστημα. Πιστεύουν ότι δεν είναι δίκαιο αυτό. Θα γίνει πολύ πιο δύσκολο να μπουν σε μία σχολή. Και έχουμε ελλείψει θεολόγο, μαθηματικό και φιλόλογο. Θα την συνεχίσει την κατάληψη μόνο. Είναι μία μέρα επειδή είναι πανελλήνια και προσπαθούμε να στηρίξουμε και τα άλλα σχολεία της Ιεράπετρας.